Παπαδημούλη. Παρακαλώ, κύριε Παπαδημούλη. Το, κυρία Πρόεδρε. Commissioner Moscovici. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Για μια ακόμη φορά θέλω να σας θέσω ένα θέμα που αφορά στην Ελλάδα, τη χώρα μου. Η Ελλάδα εξαιρείται των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά έχει τεθεί ένας κοινός στόχος και από την Ελλάδα και από τους δανειστές από τον Αύγουστο του 2018 και μετά να μην χρειαζόμαστε μνημόνια και συναφείς δανειακές δεσμεύσεις και να μπορούμε, όπως όλες οι χώρες κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, να δανειζόμαστε με λογικά επιτόκια από τις αγορές. Σήμερα μας ανακοινώσατε, κύριε Επίτροπε, ένα θετικό νέο, ότι η Κομισιόν αποφάσισε να βγει η Ελλάδα από τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αλλά εκκρεμεί και η απόφαση του Eurogroup για την αποσαφήνιση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφησης του χρέους, που θα εφαρμοστούν μεν μετά το τέλος του προγράμματος, αλλά έχει συμφωνηθεί να προσδιοριστούν τώρα, για να υπάρχει ένας καθαρός οδικός χάρτης και για τους επενδυτές και για τους Έλληνες και για τις αγορές, για όλα τα κράτη-μέλη, που θα βοηθήσει την Ελλάδα στην ανάκαμψη. Σας ρωτώ λοιπόν τι προτείνει, τι περιμένει, τι προσπαθεί η Κομισιόν εν όψη του Eurogroup στις 15 Ιουνίου, προκειμένου να υπάρξει αυτή η συμφωνία η συνολική, από τη στιγμή που οι Έλληνες έκαναν πράξη τις δεσμεύσεις τους. Και το δεύτερο, δώστε μας λίγο παραπάνω στοιχεία για το πώς ήταν το δημόσιο έλλειμμα στην Ελλάδα το 2015, το 2016, ποιες είναι οι προβλέψεις σας το 2017 και τι θα σημάνει πρακτικά η έξοδος της Ελλάδας από τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος. Thank you. Κωνσταντίνκα Κούνεβα.